Κάτι. Θα ξεκινήσω από το τέλος, από τις κάποια sites που διαβάζω και καλά κάνετε, πάλι τσακωμός, άλλο τσακωμός, και εγώ ενώ στο site το ίδιο θα έβαζα, ούτως ή άλλως τα σούπερ της εκπομπής μας πολλές φορές είναι πολύ χειρότερα από τους τίτλους που βάζετε εσείς. Δεν υπάρχει όχι απλά τίποτα προσωπικό μεταξύ μας, είμαστε αυτό που βλέπετε. Θα ξεκινήσω από τον Αντρέα, είναι με μεγάλη μου τιμή, ούτε δηλαδή στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν ότι θα είχα συνεργάτη ποτέ τον Αντρέα Μικουλτσικό στην εκπομπή. Για το αν θα μείνει του χρόνου, ο λόγος είναι ξεκάθαρο στον Αντρέα. Είναι ο Αντρέας Μικρούτσικος, είναι μονάδα, δεν φοράει ακουστικό, δεν ελέγχεται, δεν το λογοκρίνει κανένα. Δεν θα του πει κανένα: με πει αυτό, με πει εκείνο, ή πες αυτό, ή πες εκείνο. Ποτέ, ποτέ, ούτε στη σκέψη συμμετέχει, και είναι λογικό. Εντάξει, θα ζητήσουμε τη γνώμη του. Για μένα είναι η τιμή μου και μακάρι ο Αντρέας να δεχτεί να συνεχίσει την εκπομπή μα. Από εκεί και πέρα, ο ίδιο εξετάσει τι προτάσει έχει. Γιατί μέσα σε αυτά 3 χρόνια που συνεργάζομαι με τον Αντρέα, έγινα πολύ καλύτερη παρουσιάστρια. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι η γνώση του σε πολύ βασικά θέματα, ο λόγος του και οι τοποθετήσεις του με βοήθησαν πάρα πολύ, και να πω και την αλήθεια, με έβγαλε από δύσκολη θέση άπειρες φορές. Πράγματα που ο Αντρέας, επειδή είναι μικρούτσικος, περνάνε διαφορετικά με την πορεία, την παιδεία και όλο αυτό που έχει, και αν τα έλεγα εγώ, θα ήταν κάτι κακό. Και το καταλαβαίνεις. Η μεταλλαγή της εκπομπής.